Όταν έχεις την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, με ποιον να τη γιορτάσεις καλύτερα από ότι με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός τουρισμού, είναι μαζί μας, λίγο πριν αναχωρήσει για έναν άλλον προορισμό. Πού σας βλέπουμε, χωρίς να καταπατήσουμε τα προσωπικά σας δικαιώματα και έχετε έτσι ωραίο background. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά και για την ημέρα. Είμαι στη Σκιάθο. Ήρθα χτες το απόγευμα για ένα παγκόσμιο συνέδριο μονοπατιών. Βλέπετε, κυρία Μπάρμπα, ότι ουσιαστικά όλη η Ελλάδα δίνει το σήμα, ένα έντονο σινιάλι ότι δεν είμαστε μόνο ήλιος και θάλασσα. Είμαστε αυτό, είμαστε ευλογημένη χώρα, αλλά έχουμε και πολλές εμπειρίες διαφορετικές που προσφέρουμε. Και με αυτό το παγκόσμιο συνέδριο με 130 συμμετέχοντες, δίνουμε νομίζω και το στίγμα ότι και ο οικοτουρισμός και η επαφή με τη φύση είναι πάντα μια εξαιρετική ευκαιρία στο να απολαύσουμε τη χώρα μας. Υπουργέ, έχουμε μια χώρα η οποία έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο ισχυρά brands στον τουρισμό και αποτυπώνεται αυτό φέτος με κάθε τρόπο. Αλήθεια, αυτό είναι. Είναι από τις χώρες οι οποίες πρωταγωνίστησαν στις προτιμήσεις των ξένων ταξιδιωτών από την Ευρώπη και από τις χώρες λίγο πιο μακρινές. Και την Αμερική είδαμε ότι ήταν πολύ μεγάλη η ροή, εντυπωσιακή και συνεχίζει να είναι. Με νέα απευθείας πτήσεις, οι οποίες πραγματικά φέρνουν από πολλές πόλεις της Αμερικής κόσμου. Και αυτό πραγματικά μας χαροποιεί. Και τα στοιχεία του Ιουλίου έδειξαν υπέρβαση των εσόδων σε σχέση με το 2019, κατάτι, αλλά μια σημαντική ένδειξη. Όπως επίσης και οι χώρες που πρωταγωνιστούν είναι η Αγγλία, είναι η Γερμανία, όπως και εδώ στη Σκιάθο, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, το Ισραήλ και βέβαια και σκανδιναβικές χώρες που και αυτές έχουν έτσι και μια ιδιαίτερη προτίμηση προς την Κρήτη. Άρα πολλές χώρες που αγαπούν την Ελλάδα και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Η πολύτιμη τα προηγούμενα χρόνια, διότι ήταν και εξαιρετικά εύρωστη η δεξαμενή των Ρώσων τουριστών, άρα ουσιαστικά έχει καλυφθεί, μας λέτε, από ανθρώπους, επισκέπτες από άλλες χώρες. Ναι, αν κάναμε, κυρία Μπάρμπα, αυτή την κουβέντα τον Φεβρουάριο, ευλόγως θα συζητούσαμε και οι δύο για την ανησυχία για το τι θα γίνει. Ήταν η αρχή του πολέμου. Εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, είχαν αρχίσει οι προκρατήσεις που σιγά-σιγά θα γίνονταν κρατήσεις αλλά και αφήξεις. Και βέβαια τότε υπήρχε η ανησυχία. Και τότε όμως λέγαμε ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή ροή. Σκεφτείτε ότι τον Ιανουάριο του 2022 υπήρχε υπέρβαση της προκρατήσης κατά 30% σχέση με το 2019. Έπρεπε να περιμένουμε και είδαμε ότι η θέληση του κόσμου, η δίψα για ταξίδι τελικά ήταν πολύ πιο υπερβάλλουσα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνέβαινε. Άρα αυτό αποδείχθηκε ότι δεν συγκράτησε τους ταξιδιώτες από το να ταξιδέψουν και γι' αυτό από τον Απρίλιο και μετά, με το Καθολικό Πάσχα να συμπίπτει σχεδόν χρονικά κατά μία-δύο εβδομάδες με το Ορθόδοξο, άρχισε μια πολύ ισχυρή ροή ταξιδιωτών. Κορυφώθηκε Ιούλιο και Αύγουστο και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και εδώ στη Σκιάθο και σε πολλά άλλα μέρη έχουμε επέκταση της περιόδου σε σχέση με άλλες χρονιές. Θα δούμε ανθρώπους να έρχονται και μέχρι Νοέμβριο στην Ελλάδα και τέλος Νοεμβρίου και με την κρουαζιέρα επίσης να δίνει ακριβώς την ίδια τάση. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το να επεκταθεί η τουριστική σεζόν που λέμε και από ό,τι φαίνεται ήδη αυτό αποδίδει καρπούς. Επίσης, κινήσεις να μας πείτε αν όντως έχουν αποδώσει στην πράξη όπως τα περίφημα PASS, το Evia PASS, το Samos PASS. Είναι προγράμματα τα οποία γίνονταν ανάρπαστα άμα τη εμφανίσει, τα vouchers, αλλά στην πράξη αυτό εσείς έχετε την αίσθηση ότι έχει αποτυπωθεί στις τοπικές οικονομίες και στην τουριστική τους κίνηση. Πρέπει κάθε φορά να κοιτάμε τα νούμερα και τα νούμερα πάντα έτσι μας δείχνουν, αν θέλετε, και την αλήθεια των λεγόμενων. 4,6 εκατομμύρια. 4,06 εκατομμύρια για να μας θυμίσεις, σε Βόρειο Εύβοια και σε Σάμο. Και πραγματικά η αίσθηση από τους ανθρώπους του τουρισμού είναι μια αίσθηση μεγάλης αισιοδοξίας αλλά και μεγάλης ικανοποίησης για την λειτουργία των vouchers, τα οποία για να αποδώσουμε ούτως ή άλλως και σε ποιους τα οργάνωσε είναι ο κ. Τριαντόπουλος, ο αρμόδιος υπουργός μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βέβαια την κοινωνία της πληροφορίας και τα υπόλοιπα υπουργεία τα οποία βοηθήσαμε, το Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομικών και εμείς το Υπουργείο Τουρισμού. Πήγε πάρα πολύ καλά λοιπόν αυτό. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μπάρμπα, ότι ό,τι δεν χρησιμοποιείται μπαίνει στην επόμενη κλήρωση. Βέβαια. Άρα είδατε χθες ότι ήταν πολύ περισσότερες οι κάρτες, γιατί ήταν αυτές που πιθανότατα να μην χρησιμοποιήθηκαν. Θα ήταν πραγματικά κρίμα να υπάρχει ένα τέτοιο κονδύλιο και ένα τέτοιο πρόγραμμα και να πήγαινε χαμένο. Όντως, είναι γεγονός. Από την άλλη, θέλω να θυμίσω ότι και εμάς το δικό μας πρόγραμμα, που έχω την τιμή έτσι να συντονίσω το τουρισμός για όλους, έχει αυτή τη στιγμή στην αγορά δώσει περίπου χρήση των 45.000 καρτών τον Αύγουστο και τις ημέρες του Σεπτεμβρίου που διανύουμε. Έχουμε ήδη στην αγορά πολύ μεγάλο αριθμό vouchers τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θυμίζω σε αυτούς που κληρώθηκαν τον Ιούλιο ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα βάουτσερ τους μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2023 να τα απολαύσουν για ορεινό τουρισμό, για χειμερινό τουρισμό
Και μόλις την προηγούμενη Παρασκευή κάναμε και καινούργια ηλεκτρονική κλήρωση. Καινούργια 75.000 vouchers. Είναι στο τέλος. Είναι πολλά, είναι ήδη πολλά. Θα έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό μόνο για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 62 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Και θέλουμε να ενισχύσουμε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, γιατί χρειάζονται αυτή την αναπνοή εσόδων. Και επειδή, χωρίς να θέλω να κουράσω, αλλά να θυμίσω ότι ειδικά και στο πρόγραμμα αυτά, στα προγράμματα αυτά που αναφέρουμε, ο ξενοδόχος πληρώνεται άμεσα. Η πληρωμή γίνεται αμέσως μετά. Αυτό πρέπει να το λέμε και το ξαναλέμε, διότι υπάρχει πάντα, υπήρχε μια ανησυχία, γιατί φανταζόμαστε ότι αυτό είναι και πηγαίνει από στόμα σε στόμα πια. Δηλαδή, η συνέπεια της πληρωμής της άμεσης, όπως λέτε, στον ξενοδόχο, προφανώς είναι κίνητρο και για άλλους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Ειδικά στα προγράμματα που ανέφερα πριν, το North Avia Pass, το Samos Pass και το δικό μας το Τουρισμός για Όλους, δεν υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα. Σημαίνει ότι όπου πας μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος ξενοδόχος που μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή να κάνει μια διαδικασία. Αν έρθει πελάτης ή πελάτης και έχει την Άιλι κάρτα στο κινητό, μπορεί άμεσα να το χρησιμοποιήσει. Και το καλύτερο, καμία γραφειοκρατία για την πληρωμή. Άμεση πληρωμή που σημαίνει ότι σε μια δύσκολη χρονιά για τα ενεργειακά, με τις πληθωριστικές τάσεις, μπορούν και τα καταλήμματα να έχουν μια άμεση καταβολή χρημάτων. Έτσι, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω, Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι έχετε έτσι και περιορισμένο χρόνο, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και το είδαμε το τελευταίο δίμηνο, ούτως ή άλλως έχει γίνει εμφανές, ότι τα έσοδα του τουρισμού, που όπως μας είπατε, προσεγγίζουν αυτά το 19, που το 19 όλοι θυμόμαστε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια κρίσης ήταν η χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό. Είναι αυτή την οποία πάντα έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως το Holy Grail και είναι και ο ρυθμιστής, ας πούμε, για το ποια χρονιά πραγματικά είναι η χρονιά ρεκόρ από τότε και μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι προσεγγίζουμε τα νούμερα και τα έσοδα από τον τουρισμό δώσαν ένα περαιτέρω δημοσιονομικό περιθώριο για να εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξη αυτό το δύσκολο χειμώνα, είναι έτσι? Έτσι είναι, το είδαμε και στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ήδη γίνεται πράξη. Mm-hmm. Αλλά κυρία Μπάρμπα, για μας είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το ΦΠΑ που αυτή τη στιγμή αντλείται, που καταβάλλεται και μπορεί να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, μπορεί να είναι μια στερεά βάση για να μπορούμε κάθε οικογένεια, κάθε μεμονωμένο συμπολίτη μας, αλλά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να τα ενισχύουμε. Είτε πρόκειται με την επικείμενη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, με την πρώτη φορά αύξηση των συντάξεων για τους μπαμπάδες μας, για τους παππούδες μας, αυτές τις αυξήσεις που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ή το να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τις επιχορηγήσεις που γίνονται για την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικές σε ένα τετράμινο, πεντάμινο που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, με αυτά που προαναφέραμε, τη συνέχιση του πολέμου, την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές τάσεις. Θέλουμε ο τουρισμός, ο οποίος δίνει τόσες χιλιάδες εργασίες, τόσες θέσεις εργασίας, να μπορεί το όφελος που δίνει τα δημοσιονομικά να μοιράζεται σε κάθε ελληνική οικογένεια, σε κάθε ελληνική επιχείρηση. Και αυτή είναι μεγάλη μας ικανοποίηση όταν μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς μέσα από τις προσπάθειες των επαγγελματιών, των εργαζομένων, των επιχειρηματιών που έκαναν τόσο θετικά ρεκόρ φέτος για τον τουρισμό, mm-hmm. στο να μπορέσουμε να περάσουμε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στις επόμενες εβδομάδες να τα πούμε και για όλο το πολιτικό γίγνεσθε και όλα όσα συμβαίνουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, Υπουργέ, η κυρία Ζαχαράκη.